Να σας πω κάτι. Εγώ εδώ στο My Style Rocks έχω καταλάβει ότι ακόμα και οι υψηλές γυναίκες έχουν τα προβλήματά τους, εντάξει. Έρχεται η Αμάντα Μανολάκου. Αν υποψιαστώ πως δεν είμαι εγώ για σένα τα πάντα. Αν υποψιαστώ πως δεν είσαι απέναντι μου σωστή. Αν υποψιαστώ πως τα μάτια σου κοιτούν άλλον άντρα. Θα με χάσεις, γι' αυτό πρόσεχε πολύ. Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες. Α, κατάλαβα γιατί. Κατάλαβες γιατί έπεσε το τραγούδι αυτό. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί επιμένεις. Είσαι που είσαι, ας πούμε, δύο μέτρα, να φοράς και από το παπούτσι. Εγώ για να γίνω 2-10. Τώρα, εγώ από δίπλα, ας πούμε. Έτσι, στη γιαγιά μου, όταν ήμασταν ανιψούλα, μικρά, πηγαίναμε και καθόμασταν έτσι. Και ο αδερφός μου καθόταν στο κεφάλι της έτσι. Στη γιαγιά σου ακούω. Στη γιαγιά. Έχω ακούσει πολλά, αλλά γιαγιά δεν είναι. Όχι, ανιψιά καλέ. Εσύ. Εγώ ανιψιά, αλλά επειδή τα κάνετε στη γιαγιά αυτά γι' αυτό. Ναι, γιατί ήταν πιο μικροκομωμένη. Τι γίνεται. Κοίταξε το, θέλω να το δεις. Ποιο απ' όλα να δω. Το μήκος. Το μήκος, το μήκος. Συγκινούμε με το μήκος. Εγώ να δεις που συγκινήθηκα. Το είπα κιόλας, δεν με άκουσες. Και τα ψηλά κορίτσια έχουν προβλήματα σε αυτή τη ζωή. Ναι, έλαντε. Πού πηγαίνεις. Λοιπόν, γι' αυτό. Γι' αυτό πρόσεχε, μανία, πρόσεχε. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ πάω να γνωρίσω την κοπέλα του αδερφού μου, του Κυριάκου, τη Μάνια. Όπα. Στο καινούριο του σπίτι. Α, μένουν μαζί. Ναι. Πάμε λοιπόν. Παρακαλώ. Εσύ την έχεις πάρει τη συγκατάθεση με έναν τρόπο. Δεν είναι εντυπωσιακός, αλλά έχεις μία συγκατάθεση για το look. Τίποτα δεν σε ενδιαφέρει. Όχι. Γιατί. Και τώρα είναι πράγματα, θα δεν σε ενδιαφέρει. Κάνεις όσες προσπάθεια. Έρχεσαι εδώ πέρα, παίρνεις βαθμολογία. Εντάξει. Τι εντάξει. Τι να κάνω. Μα είναι μια χαρά. Πολύ ωραία είναι. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Εξαιρετική βαθμολογία όλων σας. Εντάξει, εξαιρετική αυτά. Δεν είναι, αλλά τέλος πάντων είναι μια καλή βαθμολογία. Όχι εξαιρετική η μισή βαθμολογία, η άλλη μισή εξαιρετική. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Να είστε καλά. Μάλιστα. Ναι. Δύο. Χριστίνα. Ναι. Ναι. Καλώς. Το παντελόνι είναι υπέροχο, μαζί με το πουκάμισο. Mm. Το βρήκες που το βρήκες το μάκρο σου, στο ύψος τέλος πάντων. Γιατί δεν έβαλες ένα άλλο παπούτσι, ώστε να μην έχει αυτή τη διαφορά. Γιατί μου άρεσε αυτό το παπούτσι. Γι' αυτό. Okay. Αυτό το παπούτσι εμένα δεν μου αρέσει. Κανένα πρόβλημα. Άρα το χρώμα το πάνω, το λαδί, το ξαναπάς κάτω. Άρα κάνεις αυτή την... που κόβουμε αυτά τα χρώματα και τα πάμε... Όχι, μιλάω για το παπούτσι, δεν μιλάω. Άρα και το χρώμα και το παπούτσι δεν μου αρέσει για αυτό το παντελόνι και για το σύνολο. Η ζώνη στη μέση είναι ωραία, με αυτό το χρώμα δεν μου αρέσει. Δεν σου αρέσει το χρώμα. Κρατάω μόνο το πουκάμισο και το παντελόνι. Είναι σαν να μιλάς με φόβο που δεν με έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Ναι, άκουσε με. Και είναι και η Αμάντα από δίπλα, η οποία είναι τελείως απαξιωτική σε οτιδήποτε λες. Οπότε τώρα θέλω να μου εξηγήσετε. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Απαξιωτική. Απαξιωτική δεν λέει, είμαι, τη λέω εντάξει. Γενικά είναι η Αμάντα, έχει μια τάση. Εμένα από τη στιγμή που μου έχει δοθεί ο λόγος να εξηγήσω, έχω μια εικόνα μπροστά. Εκτός ότι είμαι και πρώτη και προσπαθώ να πάρω το χρόνο μου για να δικαιολογήσω, γιατί αυτό. Αυτά που έχω στο μυαλό μου και στα μάτια μου, προσπαθώ να τα ξεστομίσω σωστά. Ναι, καρδούλα, ώστε να τα καταλάβεις και εσύ και αυτοί που μας ακούνε. Το κατάλαβα. Ναι, αλλά κάνει συνέχεια, οκ, μίλα λίγο πιο. Ή τουλάχιστον άσε με να το ολοκληρώσω και μετά φέρε και εσύ την αντίρρησή σου που έχεις. Δεν έχω αντίρρηση. Οκ, αυτά είχα λοιπόν. Κατερίνα μου, έβαλα δύο για το παντελόνι και το πουκάμισο. Γεωργία, έχεις βάλει δύο. Γιατί έχεις βάλει δύο. Για αρχή και εγώ νιώθω ότι κάτι της συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε μάθει σε αυτούς τους τόνους.
Αν έχει συμβεί κάτι πάντως και αν οφείλεται κάτι σε εμάς, αν θες μπορούμε να το συζητήσουμε. Ή αν έχει παρεξηγηθεί κάτι που είσαι στεναχωρημένη, γιατί φαίνεται στο πρόσωπό σου ότι είσαι στεναχωρημένη. Φαίνεται όντως. Είσαι θλιμμένη. Οτιδήποτε είναι, είμαστε μια οικογένεια, μπορεί να το είτε πίσω είτε μπροστά, να μας, άμα θες να μας πεις. Τώρα, αν θέλεις, που είναι αυτή, αυτά τα σχολιά που δεν έχω βάλει το 2, θέλω να σου πω, επειδή φοράς αυτό το καλσόν από μέσα, για κάποιο λόγο δεν σου εφαρμόζει πολύ σωστά το παντελόνι. Επειδή είναι μάλλον κολλάει, επειδή έχεις βάλει το καλσόν από μέσα, σε ένα ορισμένο σημείο που το είδα εγώ και δεν μου άρεσε σαν εικόνα, δεν μου αρέσει από πάνω το πανωφόρο σου, όχι χρωματικά, θα το ήθελα πιο κοντό να ήτανε. Εμένα, όπως το βλέπω. Και θα ήθελα και κάποια ένταση εγώ από πάνω για να το συνδέσω λίγο με το κάτω του παντελόνι. Γιατί θεωρώ ότι σε αυτή την εικόνα το μόνο που βλέπω είναι ένα παντελόνι. Καταλαβαίνω ότι ήθελες να το κάνεις αυτό, γιατί είναι πολύ έντονο στοιχείο, αλλά για μένα όλα τα υπόλοιπα είναι ασύνδετα. Εντάξει. Χρωματικά όμως μου αρέσουν. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα μου πεις και εμένα εντάξει, ευχαριστώ μόλις πω το μέσο όρο. Αμέ. Γιατί είναι το μοναδικό πράγμα που έχεις πει σήμερα. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, εντάξει. Άκουσε με. 2,4 είναι ο μέσος όρος. Σε ευχαριστώ πολύ, Καλυτερίνα μου. Εντάξει. Εντάξει.